αιματοκύλισμα στη Γάζα. Το Ισραήλ έχασε 75 στρατιώτες και 21 πεθωραγισμένα οχήματα σε ένα βράδυ, ανέφερε το Al Jazeera. Από χθες το απόγευμα, λοιπόν, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις έχουν εντείνει τους βομβαρδισμούς και το πυροβολικό σφυροκόπημα έναντι της λωρίδας της Γάζας, πραγματοποιώντας όχι μόνο εναέριες επιδρομές, αλλά και εκτοξεύσεις πυράβλων από την θάλασσα. Ο στόχος ήταν και είναι τα υπόγεια καταφύγια και τούνελ της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ανέφερε η διοίκηση του Ισραηλινού στρατού, η οποία είχε τονίσει πριν δύο ημέρες πως έπληξε τουλάχιστον 150 υπόγεια σημεία στην Βόρεια Γάζα. Παράλληλα, ένα άλλο Ισραηλινό πλήγμα έπληξε ένα κτίριο που εμπεριείχε εξοπλισμό του μόνου παρόχου ίντερνετ στη Γάζα, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και ο μόνος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στην χώρα. Ως αποτέλεσμα, όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα εντός της Γάζας δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Οι σπάνιες πλέον αναφορές μεταδίδονται μέσω δορυφορικών επικοινωνιών και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικά κανάλια. Στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του Ισραηλινού στρατού εμφανίστηκε επίσης η είδηση του θανάτου του διοικητή της ναυτικής ταξιαρχίας της Χαμάς, Ραφά Μπαμπού Ζεχίμπαν. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες για την εξόντωση και του επικεφαλής των εναέριων δυνάμεων της Χαμάς, Αζάμ Αμπού Ραμπού, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επιχείρηση μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera του Κατάρ τώρα αποκάλυψε επίσης νέες λεπτομέρειες, μεταδίδοντας πως ο Ισραηλινός στρατός έχασε 50 στρατιώτες, ενώ 25 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της Ιερουσαλήμ τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Το κανάλι πρόωσε επίσης πως 21 τεθωραγισμένα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων κύριων αρμάτων μάχης, καταστράφηκαν στην λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, το Al Jazeera του Κατάρ δεν αποκάλυψε τις πηγές του για αυτά τα δεδομένα, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με την εγκυρότητά τους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.